Asszony, Fontolis Lámpros következik, egy percre, parancsoljon, képviselő úr. Δυστυχώς, παρά τα τεράστια άλματα που έχει κάνει η επιστήμη, ο καρκίνος είναι η μάστιγα της εποχής μας και μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτων παγκοσμίως. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας εκδηλώνουν ασθένειες όπως ο καρκίνος συνήθως μετά το πέρας του εργασιακού τους βίου. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν ξεκινήσει σημαντικότερες πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και επίπεδο ενώσεως για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων. Καθημερινά ανακαλύπτουμε νέες επικίνδυνες ουσίες ή ακόμη χειρότερα ουσίες που θεωρούσαμε ασφαλείς μέχρι σήμερα τελικά αποδεικνύονται επιβλαβείς. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει βρεθεί τρόπος ώστε να δημιουργηθεί ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον εργασίας και συνεχίζουμε να πληρώνουμε όλοι μας και κυρίως οι ασθενείς υψηλότατο τίμημα. Είναι συνεπώς αναγκαίο να υποστηρίξουμε όλοι μας κάθε πρωτοβουλία ή δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί. Πρέπει να θεσπιστούν ακόμη αυστηρότερα όρια, ενώ ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση, την προστασία και την έρευνα, ώστε να βρεθούν κατάλληλα υλικά προς αντικατάσταση των επικινδύνων που χρησιμοποιούμε σήμερα. Ευχαριστώ.